καλύτερα τα δεδομένα όσον αφορά στη σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα, αφού άρχισε η σταδιακή υποχώρησή της, ενώ σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο, η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Κύπρο από επικίνδυνη που χαρακτηρίστηκε τις προηγούμενες μέρες, σήμερα έχει την ένδειξη της ανθυγιεινής για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ωστόσο, η σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Κυριακή, καθώς το Σάββατο αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Τμήματος Μετεωρολογίας νέο κύμα σκόνης από την Αφρική. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα έχει την πυκνότητα της Συριακής σκόνης. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για το καλοκαίρι συνήθως. Δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Κάποια κέντρα χαμηλής πίεσης που αναπτύσσονται πίσω από την Ρωσιρά Άτλαντα. Και είτε πιο ανατολικά, σηκώνουν σκόνη από τη Σαχάρα, δηλαδή κυρίως από Αλγερία και Λιβύη. Οπότε δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την επιφάνεια. Συνήθως βλέπουμε μια κάποια θολούρα στον ουρανό. Βελτιωμένη εξάλλου σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες είναι και η ποιότητα του αέρα στο νησί σύμφωνα με τις μετρήσεις. Στις 3 το μεσημέρι, στη Λευκοσία, η τιμή συγκέντρωσης των εισπνεύσιμων νεορούμενων σωματιδίων ήταν 179 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, στη Λεμεσό 658, στη Λάρνακα 460, ενώ στο Ζύγι καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσότητα με 829 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Είχαμε από το πρωί μία βελτίωση των επιπέδων συγκεντρώσεων σκόνης σε διάφορα σημεία που γίνονται καταμετρήσεις. Στη συνέχεια είχαμε μία σταδιακή αύξηση σε όλους τους σταθμούς καταμέτρησης που έχουμε και μία κορύφωση του φαινομένου περίπου κατά το μεσημέρι, μία με δύο. Στη συνέχεια παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μία μείωση των επιπέδων στα διάφορα σημεία. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με νέα ανακοίνωση προειδοποιεί το κοινό και κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ το πτυτικό πρόγραμμα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου συνεχίζεται κανονικά. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι αύριο τα γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές θα λειτουργήσουν κανονικά. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία εξακολουθεί να παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Αύριο η υδράργυρος θα αγγίξει τους 41 βαθμούς, ενώ από την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς.